Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ για να απονέμω αυτό το τόσο σημαντικό βραβείο. Βραβείο συνολικής προσφοράς λοιπόν. Και απόψε τιμούμε μια γυναίκα που καταφέρνει να αγγίξει τις ζωές μας, τις ζωές ολόκληρης της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να πω. Πριν αρκετά χρόνια έκανε το δικό της πόνο πηγή προσφοράς για τους συνανθρώπους της. Απόψε της λέμε ευχαριστώ για όσα έχει προσφέρει. Της λέμε ευχαριστώ που συνέβαλε και συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στο να έρθουν καλύτερες μέρες για τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας. Κυρίες και κύριοι, βραβείο συνολικής προσφοράς απονέμεται στην κυρία Κατερίνα Καραϊσκάκη. Να ευχαριστήσω την αξιόλογη Επιτροπή, τον Μαντάμ Φικαρό, μας επέλεξε και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή, τη σημαντική, να την αφιερώσω σε όλες τις μάνες που βίωσαν την αγωνία της ζωής των παιδιών της. Συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες που βραβεύτηκαν απόψε. Μία γυναίκα πολύ ξεχωριστή έχει κάτι να πει για εσάς. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Είναι στο κλείσιμο της βραδιάς και νομίζω θα μας συγκινήσει όλους. Η δόκτωρ Άννα Μαρία Ανδρονίκου, λοιπόν, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Αφού δέχθηκε μόσχευμα από το Αρχείο Δοτών του Καραϊσκακίου Ιδρύματος, κέρδισε τη ζωή της πίσω και είναι σήμερα πρέσβυρα για το Αρχείο Δοτών του Ιδρύματος. Πόσο φως, πόση χαρά. Άννα Μαρία. Γεια σας. Καταλαβαίνετε πόσο συγκινημένη είμαι, γιατί αυτή η μάνα έδωσε μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι δεν θα ξαναχαθεί ποτέ ξανά ένα παιδάκι χωρίς το δικαίωμα της ζωής. Έκανε τον πόνο της ελπίδα. Αυτή η ελπίδα σώσε εμένα, μια άλλη μανούλα. Δεν έφερε όμως την άνοιξη μόνο σε μένα. Σε αυτήν τη σκηνή θα έπρεπε να είναι και τα 650 παιδιά της. Έτσι απλά για να καταλάβετε, είναι περισσότερα άτομα από όσα είσαστε όλοι εσείς στο θέατρο. Τόσα πολλά άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.